Sí, bueno, la piel de yo, es el papá de la industria, que es donde un montón de instrumentos de jóvenes tiene por la tienda como dos años, un poco de subir para tener fe, como se puede ser desde aquí, se toca a un momento en la comida humana. I don't know what to tell you, but for sure it is a good moment for us to refresh, because really has been a very long and very hard period of work with a lot of games for us decisive, because in Europe we couldn't make one mistake, you know very well, comparing with the other teams. That they could have also lose qualification and going in group stage for us was decisive. So this created big pressure. At the same time, from game to game, having also these European games, and we were forcing and we were playing to qualify and after for first position. So it was a very, very complicated period. I know that if we are balanced, if we are serious, if we keep our focus for the work, starting with the first training, so we must be again in a good confidence. Δεν ξέρω τι να σας πω ακριβώς. Πάντως αυτή η διακοπή έρχεται σε ένα χρονικά σημείο στο οποίο χρειαζόμαστε μια ανανέωση. Ήταν μια πολύ δύσκολη, ένα πολύ δύσκολο μισό της σεζόν μέχρι σήμερα, ξεκινώντας από τα προκριματικά το καλοκαίρι, στα οποία δεν είχαμε το δικαίωμα σε εισαγωγικά να κάνουμε λάθος, ενώ κάποιες άλλες ομάδες μπορεί να είχαν το δικαίωμα λάθους. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και παίζοντας και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με στόχο την πρωτιά, δύσκολα παιχνίδια, δύσκολο πρόγραμμα, είναι κάτι το οποίο μας φέρνει μια κόπωση γενικότερη. Σε κάθε περίπτωση όμως πιστεύω πως αν επιστρέψουμε από την πρώτη προπόνηση απόλυτα συγκεντρωμένοι και με πίστη στη δουλειά που κάνουμε και συνεχίσουμε αυτή την καλή δουλειά, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε από το ίδιο σημείο. Καλή ερώτηση, Βάκη. Πριν το μάτς με την Τρίπολη, συζητούσαμε και λέγαμε ότι ο Πάο πάει στην Τρίπολη χωρίς 14 και 10 ασίστ. Αναφερόμενος στον Τάισον και τον Σούκο, δύο επιδραστικούς παίκτες. Όχι σαν αριθμούς, απλά το δίναμε σχετικά. 6 γκολ της πρώτα του μέσα σε δύο παιχνίδια. Καλός Κωνσταντέλιας, μια μεσοπαιδευτική γραμμή που αν είχε θρύκο και Τάισον θα έπρεπε στο τυπό ένα έβαλε σε αυτούς τους δύο. Παίρνει πράγματα από ποδοσφαιριστές του πολύ γρήγορα, που ίσως θα τα περίμενε λίγο αργότερα. First of all, I don't want to talk about individual players, and I don't want to avoid to speak the work of the team, starting with Kota and with goalkeepers and defenders, because at the end, the others that score in front and have these nice performances are very well helped by what is coming from back. Αρχικά δεν θέλω να μιλήσω ατομικά για ποδοσφαιριστές, θα το αποφύγω λέγοντας πως είναι πολύ σημαντική η παρουσία από τον Κοτάρσκι μέχρι όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, γιατί το γεγονός ότι φτάνει μπάλα μπροστά σημαίνει ότι έχει γίνει καλή δουλειά και από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. The second is that when you are serious and you give everything, after the games give you the possibility to enjoy, to have good results, and this create a very strong confidence inside of the group. But this must be kept in every next game, And I don't tell you that I am surprised or not surprised. I would have expected from the players to come or not to come so fast in the work of the team and to give a lot. It is just about the focus and the concentration and the disponibility of each player to give everything. Το δεύτερο στοιχείο είναι το ότι αν είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος, αν είσαι εστιασμένος στη δουλειά και έχεις το κίνητρο για το επόμενο ακριβώς παιχνίδι, είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό που αφορά την απόδοση. Και από εκεί πέρα δεν θα σας πω αν μου προκαλεί έκπληξη ή όχι το γεγονός πως κάποιος παίκτης μπορεί ή κάποιοι παίκτες μπορούν να προσφέρουν τόσο γρήγορα. Έχει να κάνει με το πόσο διαθέσιμος είσαι να προσφέρεις τη δουλειά και να δώσεις τα πάντα από τον εαυτό σου όταν βρίσκεις μέσα στο γήπεδο. In working like this also, in some difficult moments, the things go for you, because also today we won 6-0, but in 1-0 we made three mistakes, not to say malakias, three mistakes.
And I don't know how the situation would have been evolved receiving one goal in that moment. I don't know, probably would have won, but probably not in on this way. And this happened during the season, during the games, because it's a football, because also we face opponents, because the opponents have quality, have work. Just that for us is very important to keep this strong mentality and attitude. Δουλεύοντας με αυτόν τον τρόπο, κάποιες φορές τα πράγματα θα έρθουν υπέρ σου. Αν δεν το κάνεις αυτό, κάποιες φορές θα συμβούν πράγματα για να μην πούμε κάτι άλλο, όπως συνέβη μετά το 1-0, όπου η Κυψιά είχε κάποιες ευκαιρίες. Πιθανόν να κερδίζαμε το παιχνίδι, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το 6-0. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω πως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι να αντιμετωπίζεις τα πάντα με την σοβαρότητα την οποία πρέπει να έχεις και να είσαι απόλυτα εστιασμένος σε αυτό που κάνεις. Finished. Thank you. Ήμασταν παρόντες τουλάχιστον τα παιδιά στην Ολλανδία. Όταν ήταν το μάθημα του Στεάου, είχε πει ότι ο Πάουκ είχε αργήσει και είχε προσθέσει την αγωνία του για να χτίσει μια ομάδα. Μετά από τόσο διάστημα και λίγες μέρες που ήταν το 2000, πριν φύγει το φωτοέτος και εδώ τώρα πριν ο Πάουκ, ο ίδιος πώς θα χαρακτήριζε αυτή την πορεία και αν από τον περασμένο Ιούλιο μέχρι τότε ήταν κάτι που και ο ίδιος δεν περίμενε, δηλαδή παρά την πίστη του στην ομάδα. It's true, and I was very concerned at that moment. Είναι αλήθεια και ήμουν πολύ με επηρέασε αυτό το πράγμα εκείνη την περίοδο. It had been at that time a very tough period with huge pressure from everywhere. Ήταν μια δύσκολη περίοδος με μεγάλη πίεση από παντού. And especially with the thoughts for what it was to come. Immediately at that time in European Games. Και ειδικότερα με την σκέψη του τι ερχόταν μετά για τον ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. But at the same time I can tell you, I can remember you, that after the game against Beitar Jerusalem that we played home and finished 0-0 in front of you and opposite from everybody was believing at that moment, I said that I am very confident and I am sure that we would qualify and that we have a nice journey because I saw at that time a fantastic reaction from the players and in which everyone was pushing a lot to fight, to win, to react, to be in a perfect organization. And that situation gave me a huge confidence. Αλλά μπορώ να σας θυμίσω επίσης τη συνέντευξη που ήσασταν εκεί μετά το μάτς με την Μπεϊτάρ, εκείνο το 0-0 που κόντρα σε οτιδήποτε μπορεί να έλεγε οποιοδήποτε άλλος, εξέφραζα την αυτοπεποίθησή μου για αυτό που είχα δει, για την πίστη την οποία θα είχα στην ομάδα, για το γεγονός ότι θα προκριθούμε βλέποντας την αντίδραση και τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε η ομάδα. To be honest, I didn't think one moment about finishing the group. First of all, we qualified it. This is very important, and we faced interesting teams, not to say more. Second, I didn't think one moment at that time that we would finish first in Europe Conference League, and we were going direct straight in first 16. I didn't think at the time about first position, but I can tell you honestly that with all the people around me, we were discussing to give everything for the next game, and our target was to be prepared for the next game, for the game that was to follow, and to try to take advantage, to take maximum from each game, no matter how, because was the most important at that moment was to build up a strong mentality, a mentality of fighters, and after step by step to come also the other aspects. Αρχικά προκριθήκαμε μετά από αυτό το γεγονός μέχρι την φάση των ομίλων, αντιμετωπίζοντας δύσκολες ομάδες, περίεργα
Ζευγάρια, από εκεί πέρα για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν θα πίστευα τότε ότι θα τερματίζαμε πρώτοι στον όμιλο του Conference League. Παρ' όλα αυτά, το καταφέρουμε και, επίσης για να είμαι ειλικρινής, με τους ανθρώπους τους οποίους έχω γύρω μου, αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να πάρουμε το maximum από κάθε παιχνίδι, πηγαίνοντας με αυτόν τον στόχο, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε την νοοτροπία ενός γκρουπ μαχητών και από εκεί πέρα να προσπαθούμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από κάθε παιχνίδι. But we are still in a process of keep building our spirit. It's clear this. Είμαστε σε μια διαδικασία στην οποία ακόμα φτιάχνουμε το πνεύμα μας, είναι ξεκάθαρο αυτό.